Εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον τα τρία άτομα που είχαν προφυλακιστεί και εμπλέκονταν στην υπόθεση αρχαιοκαπηλείας που εξιχνιάστηκε στην περιοχή του Κρουσόνα του Δήμου Μαλεβιζίου και αποκαλύφθηκε λίγα 24 ώρα μετά το περασμένο Πάσχα. Ο 46χρονος ξυλουργός, ο 56χρονος πρώην λιμενικός και ο 37χρονος φούρναρης έλαβαν την απάντηση της αποφυλάκησής τους μετά από αίτηση που έκαναν στις ανακριτικές αρχές και τώρα αναμένουν την ακροαματική διαδικασία. Η αστυνομία κατά την αποκάλυψη της υπόθεσης και ενώ έκανε έρευνες, είχε συλλάβει την ώρα του deal κριτικούς που παζάρευαν με έναν Ιταλό πελάτη, λάρνακες και αρχαία, προερχόμενα από την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Με τους τρεις, μετά τις απολογίες τους να κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι και τους άλλους τρεις, τον αρχαιοφύλακα, τον διερμηνέα και τον Ιταλό πελάτη, να αφήνονται εξ αρχής ελεύθεροι. Η συνήγορος του λιμενικού, μιλώντας στο NeaCrete.gr, σχολίασε ότι η δίωξη του πελάτη της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση θα καταπέσει και πως η διαταγή για προσωρινή κράτηση επηρεάστηκε από άλλους παράγοντες και όχι πάντως από το αν η συμμετοχή του εντολέα της ήταν ή όχι πραγματική. Η συμμετοχή του εντολέα μου περιοριζόταν σε πράξεις προπαρασκευαστικές, δηλαδή πράξεις που δεν τιμωρεί ο ποινικός νομοθέτης. Κατά την άποψή μου, η προσωρινή κράτηση έλαβε χώρα από το κράτος του όχλου που δημιουργήθηκε και όχι λόγω της πραγματικής συμμετοχής του. Βέβαια, εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι βέβαιο ότι ως κατηγορία θα καταπέσει ενώπιον δικαστηρίου ελήψη των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος. Το κουβάρι της υπόθεσης είχε αρχίσει να ξετυλίγεται από τη Δευτέρα του Πάσχα και μια σειρά από αστυνομικές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχε και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στην περιοχή του Κρουσόνα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βουτών και του Πετροκεφάλου. 6 από τα άτομα που εμπλέκονται έγιναν τσακωτά μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας σε Αγρικία. Με την αστυνομία τότε, σε ανακοίνωσή της, να αναφέρει ότι ανάμεσα στα ευρήματα ήταν 7 κυβατιόσχημες λάρνακες, εκ των οποίων 2 σώζουν αετοματικά καλύματα ιστερομινοϊκής περίοδου, προερχόμενες από τα φυκά σύνολα, κάποιες εκ των οποίων περιείχαν και οστά, 88 αγγεία της ίδιας περίοδου αλλά και λίθινης εποχής, κυνηγητικά όπλα, σκοπευτικό πιστόλι και φυσίγγια.